αλλεπάλληλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να πλήττουν τη χώρα μας. Νέος συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το μεσημέρι σήμερα στην πυροσβεστική για πυρκαγιές σε έτελο Ακαρνανία και Ασπρόπυργο, ενώ νέα αναζωπήρωση υπάρχει στη Μαγνησία με αποτέλεσμα να εκενώνονται εκ νέου και άλλες 6 περιοχές. Εφιαλτικές είναι οι στιγμές που έζησαν τη νύχτα οι κάτοικοι περιοχών της Μαγνησίας λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε, η οποία και συνεχίζει να καίει. Στα υπόλοιπα μέτωπα οι αναζωπηρώσεις συνεχίζονται, στη Ρόδο όπου η φωτιά καίει για 10η συνεχή ημέρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αντιμετωπίζονται οι αναζωπηρώσεις σε Κέρκυρα, Κάριστο και Αχαΐα. Ελέγχθηκαν επίσης οι πυρκαγιές σε Λαμία και τη Θωραία Φθιώτιδας. Υπό έλεγχο επίσης τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην Κίνη Εύβοιας, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε Χαλκιδική και τα Νάγρα Βιωτίας που είχαν ξεσπάσει το μεσημέρι της Πέμπτης. 5 οι νεκροί είναι ο έως τώρα τραγικός απολογισμός, καθώς 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ θρηνούμε και τους 2 πιλότους του Καναντέρ. Για όποιες ζημιές έχουν προκύψει ή θα προκύψουν, και τις ζημιές που έχουν υποστεί ήδη οι περιουσίες των ανθρώπων, η καταγραφή θα είναι άμεση και αποζημιώσει των συμπολιτών μας με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.